στην προηγούμενη διοίκηση του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Δράμας για σοβαρές οικονομικές ατασταλίες υπαλλήλων του Ιδρύματος, επιρρύπτει η Διευθύντρια του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Μαρίνα Φιλιππίδου. Η διοίκησή μας έλεγχε τις οικονομικές συναλλαγές του Ιδρύματος και δεν παρατηρήθηκαν επί των ημερών μας κρούσματα υπεξαίρεσης, παραδείγματος χάρη, υποστήριξε η πρώην διοικήτρια του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Δράμας, Σμαρό Διαμαντή. Η ημέρα της τρίτης ηλικίας τιμήθηκε σήμερα στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων με τους φιλοξενούμενους να υποδέχονται μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας και του 13ου Νηπιαγωγείου, τα παιδιά του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων και μουσική μπάντα του Μουσικού Σχολείου Δράμας που διασκέδασαν τα μέλη του. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϊπαλλήλων Δράμας διοργανώνει κινητοποίηση διαμαρτυρίας κατά της λιτότητας και των αποτελεσμάτων της στους εργαζόμενους και τα κατώτερα λαϊκά στρώματα την ερχόμενη Παρασκευή το απόγευμα στη Δράμα.